Γεια σας φίλοι μου! Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά? Εμείς όπως βλέπετε έχουμε ντυθεί φθινόπωρο λόγω καιρού. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο. Δυστυχώς όμως με πάρα πολλές βροχές, πολύ έντονες, με πλημμύρες. Τελικά έχουμε μόνο δύο εποχές. Καλοκαίρι, και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι? Χειμώνα θα πνιγόμαστε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει μέση λύση, δηλαδή λέμε να φύγει το καλοκαίρι να έρθει φθινόπωρο χειμώνας και πνιγόμαστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέση λύση. Και ποιοι φταίνε για όλα αυτά? Όλοι εμείς. Εμείς λοιπόν σήμερα κάνουμε έτσι ένα εκτακτό, να το πούμε, βιντεάκι, γιατί είδαμε και τον καιρό και λέμε να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Και πώς θα σας φτιάξουμε τη διάθεση? Με κάτι γλυκό. Πολλές φίλες μου είπανε, τι θα γίνει Ρούλα, θα μας δείξεις σφολιάτα. Μας είχες πει ότι θα μας δείξεις διάφορες Παρασκευές με σφολιάτα. Το έχω πει από το καλοκαίρι. Προσπάθησα το καλοκαίρι να φτιάξω, αλλά παιδιά δεν προλάβαινες να το βγάλεις έξω. Το φύλλο και κόλλαγε. Δεν γινότανε, εμείς προσπαθήσαμε, αλλά δεν γινότανε. Και όπως ξέρετε, όταν το φύλλο κολλάει, δεν είναι στη σωστή θερμοκρασία, όταν θα μπει στο φούρνο δεν θα φουσκώσει. Οπότε ήταν η καλύτερη εποχή τώρα για τη σφολιάτα. Οπότε σε αυτό το βιντεάκι θα δείτε δύο Παρασκευές με σφολιάτα. Θα σας δείξουμε στριφτάρια και μακρόστενα και στρογγυλά και θα σας δείξουμε και μια ωραία πίτα, αλλά δεν θα σας την πούμε, θα τη δείτε στην πορεία. Οπότε... Mm-hmm. Πάμε να σας τα δείξουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Βάλει γάλα και θα πασπαλίσω απάνω εδώ τα στριφτάρια μου. Αν θέλετε, αντί για λότους που έβαλε εγώ άλυμα μπισκότου, μπορείτε να βάλετε και μερέντα ή ό,τι άλλο θέλετε. Θα πασπαλίσω με ζάχαρη καστανή. Ακριβώς. Εγώ είμαι ο σουσέφ εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξηρούς καρπούς, οτιδήποτε. Εγώ απλά θα βάλω μόνο λίγο ζάχαρη απάνω, που σας είπα καστανή. Όπως βλέπετε, με δύο μόνο υλικά με αυτά τα πολύ ωραία. Θα τα ψήσουμε στους 180 βαθμούς. Θα δούμε, γύρω στους 20, γύρω στο 20 λεπτό θα είναι έτοιμα. Πάμε να τα βάλουμε.
Και εδώ έχει μείνει λίγο ζύμη και θα κάνω μία τάρτα αχλαδιού, όχι μήλου. Αρέσει στην Αντιγόνη, μου λέει η μαμά, αντί για τάρτα μήλου που φτιάχνουν, δεν φτιάχνουμε μία τάρτα αχλάδι. Και είπα να κάνω μία τάρτα. Μια αχλαδότάρτα. Ναι. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε, στη τάρτα έχει μείνει και λίγο κρέμα από μπισκότο. Οπότε θα ζυμωθεί μαζί. Θα ανοίξουμε. Την κάνουμε στρογγυλή. Μικρή θα την κάνουμε σε ένα μικρό έτσι πυρεξάκι. Την ανοίξαμε. Εδώ, σε αυτή τη μικρή ταρτιέρα, θα βάλουμε λίγο βούτυρο. Τώρα εσείς αχλάδια μπορείτε να βάλετε αναλόγως τη φορμούλα που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε την τάρτα σας. Εμένα είναι πολύ μικρή, γιατί και η ζύμη που μου περίσσεψε είναι λίγη. Οπότε, μάλλον θα χρησιμοποιήσω 2 αχλάδια. Αν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη, θα βάλετε τουλάχιστον 4. Ρίχνουμε και λίγο λεμόνι. Εδώ τώρα τι θα φτιάξουμε. Εδώ λοιπόν τώρα σε αυτό το μπολάκι θα ανακατέψουμε καστανή ζάχαρη. Βάζετε όσο εσείς περίπου υπολογίζετε λίγο την ποσότητα των αχλαδιών που έχετε βάλει. Ναι, γιατί όπως είπαμε εμείς φτιάχνουμε λίγη ποσότητα. Θα βάλω άλλη, λοιπόν, ίσως να είναι και πολύ αυτή που δεν έβαλε. Πειράζει, θα το δούμε, κάπου θα μας χρησιμεύσει. Βάζουμε κανέλα. Μοσχοκάριδο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και corn flour, εμείς δεν θα βάλουμε. Και τα ανακατεύουμε. Τη συνταγή θα τη βρείτε και στο κουτάκι περιγραφής. Και στο μεταξύ ανακατεύουμε και τα αχλάδια μας. Λοιπόν, θα ρίξουμε το μείγμα μας και θα ανακατέψουμε για 2 λεπτά. Λοιπόν, είναι έτοιμα.
είμαστε και πάλι μετά τις μαγειρικές μας. Πήραμε και το πρωινό μας, να πω. Γιατί το πρωινό δεν το πήραμε από την αρχή. Θέλαμε να φτιάξουμε τις Παρασκευές μας και μετά... Μην μας κοιτάτε έτσι γκράντι, εμείς θέλουμε να φτιάχνουμε τις Παρασκευές μας και να είμαστε στολισμένες για να μας φτιάξει και λίγο η διάθεση, γιατί αυτός ο καιρός είναι για κατάθλιψη, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς? Θα μας πούνε ανισόρροπη, παιδί μου. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι και για λίγο κατάθλιψη. Θες να κάθεις στο σπίτι σου, να χουκουλιάσεις και όταν δουλεύεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εμένα μ' αρέσει που δρόσισε, δεν παραπονιέμαι. Είδατε, εγώ έβαλα τα σκούρα μου τα κραγιόν, γιατί μ' αρέσει. Δεν παραπονιέμαι που λες εσύ, όχι, δεν παραπονιέμαι καθόλου. Ίσα ίσα. Να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, τις παραγγελίες που κάνατε και ειδικά για το κεράκι με την κολοκύθα. Πραγματικά μας έχετε στείλει, μας τιμήσατε πάρα πολύ. Δεν περιμέναμε να γίνει τέτοιος χαμός με αυτό το κερί. Μας στέλνετε μηνύματα, τι ωραία που μυρίζει, είναι υπέροχο, δεν θέλω να το ανάψω και θέλω να το κοιτάω. Είναι αυτό που σας δείξαμε και στο βίντεο και η αλήθεια είναι ότι εμείς καθόμαστε εδώ, το έχουμε στην τραπεζιά και μυρίζει όλο το σπίτι κολοκύθα. Είναι λες και έχουμε φτιάξει μία πίτα κολοκύθας και μία χλαδόπιτα, όπως τη λέω εγώ, που σας δείξαμε. Και εννοείται ότι αν φτιάξετε τις συνταγές, θέλουμε να μας στείλετε φωτογραφίες στο Instagram, σχόλια, να μας πείτε πώς έγιναν. Γιατί η Νεφέλη, που είναι ο πιο αυστηρός κριτής, τρελάθηκε. Και όπως σας είπαμε, εσείς μπορείτε να το φτιάξετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε ή με άλλα υλικά. Να, θέλετε να βάλετε με μαρμελάδα, θέλετε να βάλετε, όπως σας είπα, σοκολάτα, ό,τι θέλετε. Σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια θα σας δείξουμε και άλλες συνταγές με σφολιάτα. Αρμυρές μάλλον λέμε. Ναι, ναι, αρμυρές, ναι, θα πάμε. Επίσης να σας πω ότι αν δοκιμάσετε τα στριφτάρια με αυτό το υπέροχο λότου στο μπισκότο, κάνει τη διαφορά, επειδή τα έχω φάει και με σοκολάτα και με σταφίδα, δεν ξέρω, είναι τόσο γλυκό όσο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Νεφέλη πρέπει να φάγε 3 στριφτάρια το ένα μετά το άλλο, τρελάθηκε, που δεν είναι εύκολη με το φαγητό και τρελάθηκε. Εγώ παίζει να έχω φάει ήδη τη μισή πίτα, μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι, τρελάθηκα. Ναι. Και η γέμιση έγινε φανταστική με τα χλάδια, τέλεια. Και εμείς σας είπαμε, είναι... μικρό αυτό το πυρεξάκι που είδατε. Εσείς αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα θα βάλετε περισσότερα, ναι, αχλάδια. Η συνταγή που θα σας βάλω εγώ κάτω στο κουτί περιγραφής είναι για μεγαλύτερη ποσότητα. Είναι λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή πιάνει ένα κανονικό στρογγυλό, ναι, ή ένα τετράγωνο, θα το δείτε κιόλας. Και όσον αφορά τώρα το χρόνο ψησίματος, εμάς μας πήρε λιγότερο από μία ώρα. Αν όμως βάλετε πιο πολύ φύλλο και βγει λίγο μεγαλύτερη, κοντά στην ώρα χρειάζεται, θα το κοιτάτε βέβαια εσείς, αν δείτε ότι ροδίζει. Και αναλόγως τι κουζίνα έχει ο καθένας σας, έτσι, γιατί παίζει ρόλο στο ψήσιμο. Αλλά εμπειρικά θα το δείτε. Όταν δείτε ότι έχει ροδίσει, θα να πει ότι η πίτα σας είναι έτοιμη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ήτανε... τα νέα μας, να πούμε, τι να τους πούμε. Ναι, να σας πούμε να προσέχετε όσο μπορείτε βέβαια, γιατί γίνεται χαμός με τις πλημμύρες και στην Αττική, αλλά και στο Βόλο που έγινε. Και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Γενικά σε όλη την Ελλάδα. Οπότε να προσέχετε πάρα πολύ, φίλοι μου και φίλες μας, τους εαυτούς σας, τους δικούς σας ανθρώπους, πολύ προσοχή, μην βγαίνετε άσκοπα έξω. Ναι, γιατί γίνεται χαμός όσο μπορείτε, εννοείται. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρεούλα αυτή τη βροχερή μέρα, φθινοπορεινή μέρα. Να μας πείτε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσουν τέτοιου είδους έτσι βιντεάκια, πιο κουκουλιάρικα, με συνταγούλες, έτσι με εύκολες συνταγούλες, γιατί το θέμα είναι να κάνουμε συνταγές, αλλά να είναι και απλές. Και εύκολες με λίγα υλικά. Και είναι και πολύ εύκολο τώρα που από Δευτέρα θα ξεκινήσουν και τα σχολεία για τα παιδάκια μας, να τους φτιάχνουμε έτσι διάφορα σνακ εύκολα. Αυτά τα στριφτάρια είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και για σνακ στο σχολείο και μπορείτε να τα κάνετε και... και πιο μικρά επίσης, ναι, εγώ τα έκανα αρκετά μεγάλα, αλλά μπορείτε να κόψετε τη ζύμη στη μέση και να γίνουν πιο μικρά. Είναι πολύ ωραία ιδέα δηλαδή για το σχολείο και μπορείτε να τα κάνετε και αλμυρά, εννοείται, μπορούμε να σας δείξουμε και τα αλμυρά σε ένα επόμενο βίντεο. Ακριβώς.
Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να περνάτε υπέροχα από την Αντιγόνη. Και... Να σας πούμε ότι την επόμενη, στο επόμενο βιντεάκι έχουμε διακόσμηση, φθινοπορεινή διακόσμηση. Γιατί μας το ζητήσατε και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να σας το δείξουμε. Αλλά είπαμε πρώτα να κάνουμε κάποιες συνταγές που τις είχα υποσχεθεί και ήθελα να τις κάνω και μετά να πάμε στην διακόσμηση. Ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ φθινόπωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακριβώς. Οπότε το ξαναπάμε. Πάμε πάλι να σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Από την Αντιγόνη και τη Ρούλα. Φιλάκια πολλά!